να ψηφίσουν ήταν διαφορετικά. Στην αρχή είχαμε μνημόνιο-αντιμνημόνιο, οπότε μας μπέρδευε με το ευρώ. Άρα είχαμε διπλές διτές ερωτήσεις που τίθενται στους πολίτες και εν συνεχεία κυβέρνηση και ακυβερνησία. Αυτό λοιπόν τους προβλημάτισε όλους και με συγχωρείτε που παρεμβαίνω. Οπότε διχάστηκε ο ελληνικός λαός. Απ' τη μία, ναι μεν στις εκλογές της 6ης Μαΐου δυσκολευόταν και έβγαζε την αντίδρασή του, τον θυμό του, την αγανάκτησή του και έλεγε εμείς δεν το αντέχουμε το μνημόνιο και τις πολιτικές που εφαρμόζει και την επόμενη φορά, μέσα σε ένα μήνα, αποφάσισε ότι καλύτερα να έχουμε κυβέρνηση για να μην τυχόν χρεοκοπήσουμε. Δηλαδή, νομίζω αρκιόταν και στο λίγο. Ναι, και ξέρετε, πιστεύω ότι αν σε ένα μήνα ξανακάναμε εκλογές, θα είχαμε τελείως διαφορετικά ποσοστά και στα κόμματα και στις πολιτικές, γιατί τώρα βγήκε μνημονιακή η πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουμε, τη στιγμή που θα πάρουμε πίσω τις πληρωμές μας, τις εφορίες, τα ΕΤΑΚ, τις κατασχέσεις. Άρα, ο λαός ξεχάστηκε θα τώρα. Θα σας πω το εξής. Σε μια